συνεταιρισμού Ρογκόλα. Περνάμε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Είσαστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Μπαζιγός. Ένα από το οποίο σας ευχαριστώ πολύ. Από όλα αυτά τα διευθυντήρια και φωλήνια. Πριν που ξέρω. Ναι. Πέρασε, αν θέλετε, ή από εδώ ή από όχι, το δούμε να μην σας ενοχλήσουμε, γιατί έχουμε λίγο αργά έρθει. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ όμορφες εγκαταστάσεις, έτσι. Είσαστε εργαζόμενος στην Ρογκόλα. Όχι, είμαι στο λογισμικό σχολείο. Α, είσαστε ο κύριος. Ο κύριος Τζάκης. Νέος άνθρωπος, κουλουριό του, ναι. Και είναι η αριστεία η χαριτά του. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ και σας θυμάμαι επίσης εσάς, είναι αντιπρόεδρος στο μέλλον και στο σύλλογο. Α, πάρα πολύ ωραία. Σας θυμάμαι παλιά στο Λιξούλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είσαστε, έχετε θέση εδώ, έτσι. Δόξα τω Θεώ. Τέλεια, και πάει πάρα πολύ καλό ο συνεταιρισμός και αυτό είναι ευχάριστο και η καταστάση είναι απίστευτη. Μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα, αλλά προσπαθούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Εγώ καταγράφω αυτή τη στιγμή, έχουμε πει έτσι, έχουμε βιαστικά, έχουμε αφορμήσει. Πιστεύω ότι το ζωντανό και αυτό το η επαφή είναι. Γράφετε και εσείς, κυρία Αριστεία, η χαριτά του με το κεφαλονιάς.gr. Την διοσκοπή. Διοσκοπείτε, κυρία Αριστεία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το κάνουμε. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό. Μπορείτε να έρθετε λίγο μου. Ναι, βεβαίως. Είμαστε και εσείς παρέτσα μαζί. Ωραία. Περάστε πάντα θα σας ενημερώσω. Τίποτα, είσαστε σωστά ενδεδειμένοι και θα κρυώσετε πολύ. Έχει ζεστή καρδιά. Θα κρυώσετε πολύ. Δεν έχουμε ανάγκη. Θέλει ένα μπουφανάκι εδώ πάνω. Πολύ ωραία. Θα σου δώσω το κασκόλι και άλλο να βάζει την κάτσο. Δεν έχουμε ανάγκη, δεν έχουμε ανάγκη. Εντάξει, θυμάστε. Γεια σας. Και αυτό θα πρέπει να είναι. Εδώ είναι ζασίας. Μπράβο, είναι πολύ όμορφο αυτό. Καλά, σε σένα μου είδε. Καλύπτουμε. Δεν έχει ξανάρθει εδώ. Εγώ, ναι βεβαίως. Έχω τραβήξει βίντεο σε ξενάγηση εδώ. Και μάλιστα είχα εντυπωσιαστεί με τις εγκαταστάσεις καινούργιες. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε. Τι κάνετε. Τι κάνετε κύριε Μπαζίγο, έχουμε μπει καταγράφοντας τα πάντα ήδη. Μου επιτρέπετε. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο διευθυντής ο κύριος Κωνσταντίνος. Έχουμε γνωριστεί. Μάλιστα. Ήρθαμε εδώ, λοιπόν, εφορμήσαμε των πραγμάτων. Ήδη έχουμε αρχίσει να καταγράφουμε. Εντάξει. Και έχουμε να ρίχνουμε ένα πρόβλημα. Σας βρήκαμε εν ώρα συσκευασίας. Μόλις τελειώσαμε, είναι οι μέρες τώρα είναι πολύ παράξενες. Έχουμε παραγγελίες που έχουν να εκτελεστούν. Αυτό είναι ευχάριστο. Είναι το παράξενο της υπόθεσης στην προκειμένη περίπτωση είναι έτσι. Παραγγελίες εντός ή εκτός. Εντός και εκτός. Αλλά τώρα συγκεκριμένη πρέπει να φύγει η Δευτέρα να είναι Αθήνα. Αθήνα. Μόλις τελειώσαμε, δηλαδή πριν οριακά. Όχι, απλώς είναι η μέρα που είναι στην λοιπόν, ξεκινάμε εδώ, προχωράμε ενδεχομένως πιο σε κάποιο άλλο σημείο. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για να συζητήσουμε. Ό,τι θέλετε, τι θέλετε να πούμε. Λοιπόν, θα το πάμε με διάλογο και με συζήτηση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο συνεταιρισμός Ρογκόλας, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται από το 1982. Σωστά. Ακριβώς, ναι. Και εσείς κάποια στιγμή μπήκατε στη διαδικασία να τον φροντίζετε μαζί με τους συνεργάτες σας από. Εγώ από το 2009. Από το 2009 επομένως ξεκινάει και ο νέος κύκλος όντως, που πλέον με Άιζο, με όλες αυτές τις ενέργειες που κάνατε και με την αναγνώριση αλλά και με την έξοδο σας από την Ευρωπαϊκή και την Ελλάδα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά θα σταθούμε. Ένα μικρό ιστορικό από τότε που αρχίσατε να διαχειρίζετε τον συνεταιρισμό, που και σε εσάς ξέρω την ταπεινότητά σας πραγματικά, οφείλεται και η εμπροστία του συνεταιρισμού τα νεότερα και τα καινούργια χρόνια. Όπως επίσης και γενικά αυτή η αναβάθμιση γενικώς του συνεταιρισμού. Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τότε που ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός, από το 82 και το 86 που ολοκληρώθηκε το κτίριο αυτό, όλοι όσοι διετέλεσαν, είτε στη διοίκηση είτε στη διεύθυνση το προσωπικό, έδωσε μεγάλο αγώνα να ιδρυθεί η επιχείρηση, έτσι. Λιθαράκι κάποιοι, κολόνες άλλοι, για να προχωρήσει αυτή η οργάνωση. Μάλιστα.
Έχω τη τιμή να βρίσκομαι εδώ το 2009 και θεωρώ ότι και εγώ προσέφερα έως τώρα αρκετά. Βέβαια έχω πολύ άξιους συνεργάτες και στη διοίκηση και στο προσωπικό. Νέους ανθρώπους εδώ. Και νέους ανθρώπους βέβαια. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Δηλαδή διαχειριζόμαστε κάτι το οποίο είναι εύκολο να πουληθεί, να διαπληκτεί στην αγορά. Είναι γεγονός ότι έχει τιμηθεί η Ρομπόλα και έχει διακριθεί αρκετά καλά. Ακριβώς. Κοιτάξτε, τα βραβεία και οι διακρίσεις που παίρνει η Ρομπόλα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το θέμα είναι ότι ίσως δεν είναι τόσο γνωστή η ποικιλία όσο θα έπρεπε. Σε τι οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται στο εξής. Η Ρομπόλα, το κρασί, είναι προϊόν pop. Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Και από κάποια χρονική περίοδο και μετά, γιατί βασανίστηκε ο συνεταιρισμός και η Κεφαλονιά. Από το 78. Από το 78. Μετά από δικαστικούς αγώνες κτλ. Γιατί κάποιοι, και ιδιαίτερα, εγώ θα του πω, ο Χατζημιχάλης με τα χτήματα του στην Αταλάντη, του δόθηκε η ευκαιρία να βγάζει ρομπόλα, γιατί δεν είχε προστατευτεί. Δεν είχατε αυτό το δικαίωμα, δηλαδή, το να πείτε stop. Έτσι. Τότε υπήρχε η προστασία, αλλά ναι, καταστρατήγησε ο Χατζημιχάλης. Ξεπέρασε δηλαδή τα όρια, έτσι. Και φιάλωσε λοιπόν κρασί με το όνομα Ρομπόλα. Δεν μπορούσε. Όμως το προστατεύεται. Για τον λόγο αυτό αναγκάστηκε και απέσυρε ποσότητες από την αγορά, προχώρησε αποζημιώσεις. Κερδίθηκε η δίκη, γιατί ο νόμος ήταν σαφώς κατά του Χατζημιχάλη. Αλλά αυτό ίσως αποτελεί και. Αποτελεί και έναν από τους λόγους που η Ρομπόλα δεν έχει γίνει τόσο ευρέως γνωστή. Καθυστέρησε δηλαδή ο δηματισμός της, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, γίνεται. Δεν επιτρέπεται να εμφιαλωθεί η Ρομπόλα εκτός Κεφαλονιάς, να εμφιαλωθεί προϊόν λοιπόν με το όνομα Ρομπόλα. Γιατί το pop είναι Ρομπόλα Κεφαλινίας. Συνοδεύει λοιπόν η ποικιλία το τοπονύμιο. Από τη μία αυτό είναι καλό. Προστατεύει το προϊόν να μην γίνει έρμεο στις διαθέσεις ορέξεις οποιοδήποτε. Από την άλλη όμως έχει πέσει όλο το βάρος της προώθησης της κοινωνίας της ποικιλίας αυτής πάνω στην ενοποίηση της Κεφαλονιάς. Σε εμάς και στους υπολείπους συναδέλφους που ενοποιούν. Λοιπόν, τώρα είναι, επειδή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι θετικά και αρνητικά. Ναι. Κάποιος θα πει ότι επειδή είμαστε μόνο εδώ, διαχειριζόμαστε μόνο εμείς, είμαστε κύριοι τους και δεν μας αφήσει κανείς. Κάποιος άλλος θα πει ότι επειδή είναι μόνο εδώ και επειδή είμαστε λίγοι ίσως ή μικροί ίσως, δεν μπορούμε να τη διαδώσουμε. Περιορίζεται η προβολή της δηλαδή. Μάλιστα. Και δεν γίνεται ευρέως γνωστή. Λοιπόν, πάμε πιο πέρα να... Κατερίνα, υποτίθεται ότι κύριε Κωστά, εδώ είναι τα συσκευαστήρια, είναι το διαλογήριο. Πες. Εγώ να δείω. Ναι. Ναι. Σε καμιά ώρα. Εδώ είναι το εμφιαλωτήριο, κύριε Μπαζίγο, μια και... Αυτό είναι το εμφιαλωτήριο. Το εμφιαλωτήριο, με σύγχρονα μηχανήματα. Συγγνώμη, δεν έχει κάνει ξενάγηση εδώ. Εγώ προσωπικά... Δεν σου έχουν κάνει ξενάγηση. Στο παρελθόν, ναι, και το χάρηκα πάρα πολύ και ξεπλάγει, θα έλεγα πάρα πολύ, αλλά ωστόσο αυτή τη στιγμή καταγράφει και η κάμερα. Τις εξαμενές τις έχεις δει. Βεβαίως. Η κάμερα έχει καταγράψει τα πάντα, έχει περάσει μια ξενάγηση από εδώ και υπάρχει αρχείο. Απλά δεν είχα κάμερα τότε, είχα μόνο μαγνητόφωνο και παίζει ο λόγος εδώ. Ενώ εσύ αυτή τη στιγμή έχεις τη δυνατότητα να καταγράφεις και φαντάζομαι ότι αυτά, εάν τα έχεις αρχείο, τα βγάζεις διαφορετικά, τα ξαναπαίρνεις αυτή τη στιγμή. Γράψεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και καλά. Είναι η φιλοξενία των επιτυχών, τη θερινή περίοδος, κυρίως. Τώρα το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το τουρισμό έδωσε χειμερή ανάρκη, αλλά και αυτή η αίθουσα το ίδιο. Δεν έχουμε το χειμώνα τους επισκέπτες του καλοκαιριού. Το κατανοητικό κοινό της Κεφαλονιάς το ξεπηρετούμε είτε στο κρατήριο στο Αποστόλη,
είτε μέσω των συνεργατών μας στην Κεφαλονιά, τα σούπερ μάρκετ, οι κάδες. Εκπαιδευτικά προγράμματα τη χειμερινή περίοδο, είτε από σχολεία, είτε από ενδεχόμενους επισκέπτες μας υπάρχουν. Πολλά σχολεία έχουν, ναι. Πάρα πολλά σχολεία περνάνε από εδώ το χειμώνα, όπου τους κάνουμε στα παιδιά μια ξενάγηση, mm-hmm. εξηγούμε την παραγωγική διαδικασία, πώς γίνεται το κρασί, ναι. Τι είναι ο συνεταιρισμός. Τι είναι συνεταιρισμός γενικότερα. Και όχι μόνο. Ναι. Πλέον τα πάντα, αλλά και το μήνυμα που περνάει και από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και φυσικά δεν περνάει τυχαία, γιατί είναι ένα μήνυμα, αλλά και μια προτροπή, αλλά και μια εφαρμογή, θα έλεγα πλέον, σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Συνεργατισμός, συνεταιρισμοί, ναι. Ομάδες δυνατές, ούτως ώστε να μπορείτε να αξιώσετε τα καλύτερα και να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Επομένως, έχετε αυτό το εφέγγιο εσείς. Ναι. Αυτό εξηγούμε στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν. Τώρα που είναι σε μια ηλικία που απορροφούν γνώσεις mm-hmm. και βιώματα, να καταλάβουν πώς ήταν η παραγωγή οι αγρότες πριν το συνεταιρισμό και πώς είναι μετά. Τι ευκαιρίες είχαν πριν, τι ευκαιρίες αφού στην Κεφαλονιά, διαβάζοντας και επιστρέφοντας στην ιστορία, υπήρχε συνεταιρισμός και μάλιστα σε χρόνια δύσκολα. Είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους παλιά, κάποια παραγωγή εδώ. Στη συνέχεια, βέβαια, τα πράγματα εντάξει. Άρχισαν πλέον να εξατομικεύονται, να γίνονται το εγώ περισσότερο από εμείς. Κύριε Βαζιλό, όσον αφορά τη ρομπόλα, δεν ξέρω με λίγες σειρές εσείς είσαστε, έχετε τη δυνατότητα ως έμπειρος πλέον, αλλά και τεχνοκράτης σε αυτό το τομέα. Να αναφερθούμε λίγο στο τι είναι η ρομπόλα και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ευδοκιμή παντού. Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιοχές, βέβαια, στην Κεφαλονιά που μπορεί να βγει, να μπορέσει το φυτό αυτό να αποδώσει. Πείτε μας κάποια σχετικά, γιατί είναι όντως πολύ ακριβή η ιστορία αυτή με τη ρομπόλα, έτσι. Πολύτιμη. Ναι, είναι πολύτιμη. Λοιπόν, η ρομπόλα είναι το διαμάντι της Κεφαλονιάς, mm-hmm. αναφυσβήτητα. Ναι. Είναι το καλύτερο προϊόν που παράγει ο τόπος. Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο προϊόν. Δεν είναι, δεν είναι απλώς μοναδικό, είναι ιδιαίτερο. Ευδοκιμή σε πολύ συγκεκριμένα σημεία του νησιού. Μάλιστα. Χρειάζεται κάποιες πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Αποδεδειγμένα αυτό. Και πολλοί θεωρούν την ποικιλία αυτή δίστροπη, έως δίστροπη. Δεν ανταποκρίνεται σε σημεία τα οποία έχει φυτευτεί. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί το φυτό να αναπτυχθεί, αλλά ο καρπός που θα βγει mm-hmm. δεν θα είναι καλός. Μάλιστα. Και για τον λόγο αυτό βλέπουμε ότι δεν προτιμείται να φυτεύεται σε περιοχές όπως τη Σκάλα, του Αργοστολίου, Βόρεια Κεφαλονιά. Χρειάζεται ένα υψόμετρο, χρειάζεται φτωχό έδαφος, χρειάζεται ξηρασία το καλοκαίρι και πολύ βροχή το χειμώνα. Αυτά με λίγα συνοπτικά. Λόγια. Ναι, συνοπτικά. Η ρομπόλα προσομοιάζει με αυτόν που αγωνίζεται μόνο στο να επιβιώσει mm-hmm. κατά από σκληρές συνθήκες, αλλά αποδίδει και τα καλύτερα, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, δεν σημαίνει αυτό όμως ότι δεν μπορεί να ευδοκιμήσει πουθενά άλλο στον κόσμο. Ίσως και να είναι έτσι. Δεν ξέρω mm-hmm. την αλήθεια. Φαντάζομαι όμως ότι εάν μπορούσαν να παραχθούν αυτές οι συνθήκες συγκεκριμένες και κάπου αλλού, ίσως και να μπορούσε να ευδοκιμήσει. Πάντως δεν έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει μελέτες και ούτε έχει δοκιμαστεί από άλλα ενοποιεία ή ιδιώτες mm-hmm. για τον λόγο που είπαμε και προηγουμένως ότι σαν pop προϊόν mm-hmm. δεν επιτρέπεται η εμφιάλωσή του πουθενά αλλού εκτός από εδώ. Από την Κεφαλονιά. Σωτήριο. Είναι ένα ακριβό δώρο για την Κεφαλονιά και θέλω να τη προσφερθεί από τη φύση και από τη Θεούλη. Λοιπόν, εάν μέσα σε λίγο χρόνο μπορέσουμε να τρέξουμε, θα σας ευχαριστούσα και αυτό με ποια έννοια, για να μην σας φορτώνουμε και περισσότερα και εσάς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχετε περάσει εκτός από τη ρομπόλα, την οποία την έχετε και ως βάση για Παρασκευή και για άλλα κρασιά, δεν κάνω λάθος, έτσι. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, σε μια μεγάλη γκάμα. Ναι. Έχετε ξεπεράσει και τα σύνορα της Ελλάδας. Έχετε παρευρεθεί σε εκθέσεις. Έχετε βραβευθεί επίσης. Έχετε ξεχωρίσει. Με λίγα λόγια, μπορούμε να περάσουμε σε αυτό το κλίμα των ενεργειών και όλων αυτών που φέρουν, αναβαθμίζουν προσθετικά, δηλαδή έχει θετικό πρόσημο ο συνεταιρισμός στην πορεία του πλέον. Εμείς αυτή τη στιγμή εκμεταλλευόμαστε το εξής γεγονός. Ότι η παγκόσμια αγορά ίνου έχει κορεστεί από τις παγκόσμιες ποικιλίες. Τις διεθνείς ναι. ποικιλίες, mm-hmm. π.χ. για τα λευκά, Σαρντονέ, Σοβινιόν Μπλανκ, Πινό Γκρίτζιο,
και από τα Ερυθρά, Μερλό, Καμπερνέ, τα γνωστά. Σωστή. Λοιπόν, ο καταναλωτής έχει κουραστεί και αναζητά καινούργιες ποικιλίες, οι οποίες θα του προσφέρουν κάτι διαφορετικό. Η ρομπόλα, λοιπόν, υπάγεται σε αυτή την κατηγορία γηγενών, σπανίων ποικιλιών, με πολύ καλό χαρακτήρα, πολύ δυναμικό χαρακτήρα, εξαιρετικό, και καταφέρνουμε, λοιπόν, και διεισδύουμε σε αγορές με αυτό το όπλο, ότι είναι ένα κρασί το οποίο δεν υπάρχει παρόμοιο, όλες οι υπόλοιπες, όλες οι ποικιλίες διαφέρουν μεταξύ τους, είτε λίγο είτε πολύ. Η ρομπόλα, λοιπόν, διαφέρει πάρα πολύ από τις υπόλοιπες λευκές ποικιλίες και ειδικά από τις διεθνείς. Οπότε, αυτό είναι το απαντάς μας, αυτό είναι το όπλο μας. Εκεί, λοιπόν, στοχεύουμε και έχουμε καταφέρει να διεισδύσουμε σε πάρα πολλές και καινούργιες αγορές. Mm-hmm. Είχατε και επισκέψεις φέτος. Πολύ σημαντικές. Είχαμε και επισκέψεις, ναι. Πολύ σημαντικές. Ναι. Είχαμε και αγοραστές από την Κίνα, που είναι ένα πολύ σημαντικό... Αναδυόμενη αγορά. Αναδυόμενη αγορά, γενικώς για το κρασί, γενικώς, αλλά και για εμάς ειδικότερα. Μάλιστα. Τεράστιο κοινό, τεράστιο καταναλωτικό κοινό, το οποίο είναι ακόμα σε... Η αγορά του κρασιού εκεί είναι σε εμβριακή ακόμα κατάσταση, αλλά ακόμα και σε αυτή την κατάσταση είναι τεράστια. Μάλιστα. Είναι τεράστια. Το νεότερό μας επίτευγμα, ναι, το οποίο το μάθαμε κι εμείς πριν 2 εβδομάδες, είναι ότι το καναδικό μονοπόλιο στο Καναδά, το κρασί έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα, κρατικό, ναι, όπως και κάποια άλλα προϊόντα, πράγμα, ναι, όπως κάποια άλλα προϊόντα, δηλαδή δεν πουλάς εκεί σε ιδιώτες, πουλάς το μονοπόλιο και το μονοπόλιο από τα καταστήματά του το διασπείρει. Και ό,τι συμφωνία είναι να γίνει, γίνεται με το μονοπόλιο εκεί. Λοιπόν, το μονοπόλιο επέλεξε από ανάμεσα σε πάρα πολλά ελληνικά κρασιά τα οποία έκαναν αίτηση, επέλεξε το Σαν Γεράσιμο για να το βάλει στις λίστες. Ναι, είναι είδηση. Και ευχάριστη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και τώρα που μένουν τελικές λεπτομέρειες για την ημερομηνία την οποία θα ξεκινήσει η διάθεση του προϊόντος εκεί. Βέβαια, πέρασε, έγινε αγώνας για να καταλήξουμε εκεί. Φαντάζομαι. Είχα κάνει εγώ μία επίσκεψη την Άνοιξη. Το Σεπτέμβρη υποβάλαμε αίτηση μαζί με τα υπόλοιπα ενοπλία. Τον Νοέμβριο έγιναν γευστικές δοκιμές, στείλαμε δείγματα. Και τελικά πέρασε όλες τις φάσεις επιτυχώς το προϊόν και μπαίνει στην αγορά του Καναδά. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Πολύ όρημη και καλή αγορά. Πολύ καλό. Και ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να ακούσουμε και εν ώψη γιορτών. Ναι, κύριε Βαζηγό, είναι γεγονός ότι δεν σας θέλει απλά αυτή η ιστορία, αλλά είναι και βιωματικά τουλάχιστον την κουβαλάτε μαζί ως κεφαλήνας, αλλά και όσον αφορά και την επιστήμη σας. Τι σημαίνει όμως η προώθηση και γενικά αυτή η προσπάθεια να βγείτε, το να βγει, κανείς το ακούει. Το θέμα είναι αυτός που το επιχειρεί να βγει στην αγορά την καινούργια, την αγορά εκτός Ελλάδος. Τι σημαίνει για σας αυτό? Καταρχήν, κανείς δεν σας, κανείς δεν σε περιμένει με ανοιχτές αγκαλιές. Μάλιστα. Δηλαδή, πώς νομίζει ότι στο εξωτερικό ζητάνε τα ελληνικά προϊόντα σαν τρελή και διακαώς και σε περιμένουν με κόκκινα χαλιά? Όχι, δεν είναι όλοι έτσι αυτό. Έτσι. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και από τα υπόλοιπα ελληνικά κρασιά, αλλά και από τα διεθνή. Δηλαδή, αγορές του κρασιού, όπως παραγωγές χώρες, όπως Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Αργεντινή, είναι πάρα πολύ δυναμικές και πολύ ανταγωνιστικές και με νομίσματα τα οποία είναι πολύ πιο καλά από ότι το ευρώ. Ναι. Έχουν περιθώρια ευέλικτα. Το ευρώ είναι ένα σκληρό νόμισμα και αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ στις δοσοληψίες μας. Λοιπόν, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα. Θέλει πολύ αγώνα, αλλά αυτό μας αρέσει. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε βιώσει πολλά, έχουμε εξελιχθεί, έχουμε βγει καλύτεροι από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Χρειάζεται και τύχη.
χρειάζεται και τύχη. Ναι. Και έως τώρα ήμασταν τυχεροί. Έχω και χειρακίνη όμως, έτσι. Α, καλά, βέβαια. Ναι. Ήμασταν και τυχεροί, προσπαθήσαμε και πολύ. Και αρχίζουμε και δρέπουμε καρπούς. Και εμείς ευχόμαστε να δρέψετε και δάφνες για το καλό αυτού του τόπου. Ειλικρινά. Και ωστόσο, θα είσαστε ενήμερος, φαντάζομαι, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο και δεν έρχεται σε κάποιον ο οποίος δεν είναι αφυπνισμένος και ενεργός και λειτουργεί άγουνα και γενικά βρίσκεται σε μια κινητικότητα απίστευτη. Έχετε ενημερωθεί λοιπόν σίγουρα για τα νέα προγράμματα από τη νέα ΚΑΠ. Λοιπόν, και υπάρχει πρόγραμμα το οποίο αφορά σε αυτό το τομέα και μάλιστα θα έλεγα δίνουν έμφαση στο πώς θα προβληθεί ακόμη περισσότερο το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό, μέσα από διάφορες διεργασίες κτλ. Είσαστε ενημερωμένος, φαντάζομαι, και έτοιμος να βγείτε και με το επόμενο, έτσι. Συμμετέχουμε σε αυτά τα προγράμματα. Συμμετέχετε. Βέβαια, έτσι. Το 2011. Μπράβο. Κάνουμε χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο ονομάζεται Πρόγραμμα Προβολής και Προώθησης Ζήνων σε Τρίτες Χώρες. Ακριβώς. Εμείς φέτος θα είναι η τέταρτη χρονιά. Και αυξάνονται και τα κονδύλια για αυτό το σκοπό. Αυξάνονται τα κονδύλια. Χρηματοδοτεί δράσεις σε χώρες τρίτες, δηλαδή πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Τι είναι η δουλειά μας. Πιστοποιείτε αυτό που προείπα και μάλιστα επακρηγόρησα πριν. Είναι εντυπωσιακό ότι τα γνωρίζετε κι εσείς. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα γνωρίζουμε. Είναι εντυπωσιακό ότι τα γνωρίζετε κι εσείς. Φέτος έχουμε υποβάλει αίτημα και εγκρίθηκε το αίτημα, υπογράφτηκε από τον Υπουργό πριν μερικές μέρες για δράσεις τις οποίες έχουμε προγραμματίσει στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Για φέτος. Τέλεια. Και κάθε χρόνο διαμορφώνουμε τα προγράμματά μας όπου θέλουμε. Και αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν αυτό που λέει. Πώς θα προβάλλουμε και θα προωθήσουμε το κρασί μας σε αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφημίσεις, καταχωρήσεις σε περιοδικά, στοχευμένα βέβαια όσο σωστά, μπορούμε. Σωστά. Να μην δαπανάτε τα χρήματα. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Με ένα κονδύλι αρκετά σημαντικό από εμάς, αλλά πολύ μεγαλύτερο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικού κράτους. Βγαίνουμε δυναμικά. Ωστόσο, εγώ αρκετή ώρα τώρα και θα αναρωτιέστε γιατί γίνεται αυτό. Προσπαθώ να κοιτάξω πίσω σας. Ναι. Τα καλάθια. Έχετε βγει στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Πέρα από την πολύ μεγάλη κάβα, την οποία θα την πάρουμε στη συνέχεια, κύριε Χαριτάτου, έχετε ήδη έτοιμα ποτά σε συσκευασίες οι οποίες είναι ονειρεμένες και μάλιστα σε ονειρεμένες επίσης. Τώρα, μοναστηριακό τύπο, να το πω. Τα υπάρχει. Τράπεζες, ναι, υπάρχουν. Ναι, λοιπόν, ναι, είναι πολύ ζεστός ο χώρος όντως εδώ μέσα και πανέμορφος. Δηλαδή σε ταξιδεύει όχι μόνο από τους πίνακες οι οποίοι είναι φιλοτεχνημένοι από πού, κάποια στιγμή μου το έχετε πει. Είναι από την Ντεροζάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, και πραγματικά αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος που σε κάνει και χαλαρώνεις και ταξιδεύεις. Η ιστορία του κρασιού. Κατοικοδεύει εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτά τα έχετε έτοιμα για τους επισκέπτες, ούτως ώστε να τους δίνετε ιδέες και... Τα πετύχατε εδώ κατά τύχη. Κατά τύχη. Ναι, αυτά τα διαθέτουμε από το κρατήριο του Αργοστόλη. Ναι. 10-10. Αυτά τα έχουμε, είναι για να φύγουν τώρα, αύριο το πρωί θα τα κατεβάσουμε στο Αργοστόλη. Είναι συσκευασίες όπως προείπατε, δώρου για τις γιορτές. Και πολύ όμορφα επιμελημένες όντως. Πολύ όμορφα επιμελημένες. Περιμένουν τώρα να μπουν τα μπουκαλάκια μέσα. Μάλιστα. Και οι θικούλες εκεί. Ωραία. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για, αντί για να... τις γιορτές. Ένα πνευματόδες σκληρό το οποίο για ένα ουίσκι πλέον θες πάνω από 20-25 ευρώ. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Μία συσκευασία τέτοια με 2 και 3 μπουκάλια μέσα. Ωραία. Πριν προχωρήσετε, γιατί θα με προλάβετε. Ναι. Και αυτό θέλω να το έχω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συσκευασίες. Ναι. Μέσα ζητάει ο καθένας έτσι αόριστα για τις γιορτές κάτι, ή μπορεί να επιλέξει τι θα βάλει. Μπράβο, λοιπόν. Εσείς τι συστήνετε για τις γιορτές που έρχονται. Γιατί λογικά το κάθε φαγητό θέλει και το δικό του κρασί, έτσι. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, πείτε μας οδηγίες και προτάσεις για το πώς τέλος πάντων θα εφρανθεί κανείς με ένα σωστό κρασί. Ξεκινήσουμε με τη γαλοπούλα. Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε με γαλοπούλα, ναι, τότε δεν το συζητάω. Ένα λευκό κρασί όπως το σανγεράσιμο ή η βιολογική ρομπόλα θα ήταν ιδανικά για να συνοδεύσουν για μια γαλοπούλα που θα είναι στο φούρνο, ψητή και τα σχετικά. Mm-hmm. Για κάτι το οποίο θα ήταν πιο βαρύ, ένα φαγητό πιο βαρύ, ναι,
και θα είχε ενδεχομένως σάλτσα, ναι. Κόκκινη σάλτσα, βαριά σάλτσα, εκεί θα πηγαίναμε για ένα κόκκινο κρασί, μάλιστα. Το παράδειγμα το λινός, που είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Και στο τέλος, ανεξαρτήτως τι έχουμε επιλέξει, λευκό κρασί ή κόκκινο, ναι. Θα μιλήσουμε για το γλυκόρογο, ναι. Το οποίο είναι το γλυκό κρασί που θα πάει στο τέλος σαν απεριτίφ. Μαζί με ένα γλυκό ή με ένα φρούτο ή με λίγο τυρί. Ακόμη και με το γλυκό, δηλαδή αυτό το κρασί, μπορεί μάλιστα να δέσει. Βέβαια. Μάλιστα. Είναι εξαιρετική επιλογή για το τέλος. Εάν κατά κάποιο με το τυρί είπατε, μπορώ να μην επιστρέψω. Δηλαδή και με μια ποικιλία τυριών είναι το γλυκό. Γλυκόρογος. Γλυκόρογος. Λοιπόν, πάμε να μας δείξετε ποια είναι αυτά τα κρασιά. Λοιπόν, με τις συστάσεις και τις προτροπές για μια πολύ καλή, θα έλεγα. Και μπορούμε να δοκιμάζουμε ταυτόχρονα. Ναι, και αυτό είναι καλύτερο. Ναι, θα το πει στη διαδικασία ενδεχομένως. Λοιπόν, για να βάλουμε εδώ. Και τις διακρίσεις της ρομπόλας. Σήμερα πραγματικά είναι μια καινούργια επιχείρηση από εμάς. Με την έννοια πια ότι μπήκαμε, δεν υπάρχει τίποτα στημένο, καταγράφουμε σε μια συζήτηση, μια επίσκεψη, θα δώσουμε να κάνουμε σε οποιοδήποτε άλλη στιγμή τις μέρες ή γενικά του χρόνου. Και ο κύριος Τελίβος μας αποδέχεται αναντήρητα ενώ βρίσκεται σε εργασιακό του χώρο και έχω όμως να μην δυσκολεύουμε τη ζωή. Λοιπόν, εδώ. Μάλιστα. Κύριε Χαριτάκη. Μπορούμε να δοκιμάσουμε μία βιολογική ροπόλα που ταιριάζει πάρα πολύ καλά με μία ψητή γαλοπούλα. Γενικώς τα λευκά κρέατα συνοδεύονται με λευκό κρασί. Λευκά κρέατα, τα πουλερικά κυρίως, έτσι, με λευκό κρασί. Για να υπάρχει μία αρμονία στο στόμα. Όχι ότι δεν μπορεί, ότι απαγορεύεται να τα φας με κόκκινο κρασί, γιατί είναι και υποκειμενικό το θέμα. Το θέμα είναι ποιος είναι ο σωστός συνδυασμός. Ο συνδυασμός όμως ο σωστός, ο γευστικός συνδυασμός, είναι με λευκό κρασί. Περιμένω να κάνετε την ανάλογη κίνηση. Ομολογώ την ολόκληρη επιστήμη. Δηλαδή, παίρνοντας κάποιο το ποτήρι, ακόμη και από τον τρόπο που θα πρέπει να το κρατήσει, έτσι, και το κρατήσει, σερβίρεται συνήθως σε κολωνάτο ποτήρι. Ναι, συνήθως σε κολωνάτο ποτήρι. Ναι. Αυτό είναι ένα ποτήρι κυρίως για λευκά κρασιά. Πρέπει να έχει κλειστό πιο πάνω το χώρο. Πρέπει να είναι πιο κλειστό ο χώρο για να συγκεντρώνει και να συμπυκνώνει τα αρώματα στην έξοδο. Δηλαδή, μπορείς να τα πιέσεις ακόμη και ως μυζόμενος το κρασί. Μπορεί, βεβαίως. Σωστά. Με την ανάλογη κίνηση. Χρειάζεται μία ανάδευση για να απελευθερωθούν τα αρώματα. Αριστερά ίσως πρέπει να πάρω εγώ την κάμερα. Η όσφρηση είναι, όντως είναι απίστευτο. Πολύ σημαντική, πολύ σημαντικός παράγοντας στην εξολόγηση ενός κρασιού. Είναι η πρώτη εικόνα. Λοιπόν, έλα στην υγεία σου Αριστερά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, θα σου κρατάω εγώ το φακό. Λοιπόν, για να μπει στη διαδικασία να δοκιμάζεις τι θα πρέπει να πιούμε με τη γαλοπούλα, γιατί η δική αγάπη σου αρχή ήταν η γαλοπούλα. Μου, εγώ τα έχω δοκιμάσει όλα τα κρασιά τους. Εντάξει. Αγοράζω μπουκάλια και το αγαπημένο μου αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, είναι αυτό ακριβώς. Το σαν γεράσιμο. Το σαν γεράσιμο. Δηλαδή. Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Μα ανοίγει τις πόρτες στον Καναδά, όπως είπα, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, γιατί το βλέπω εγώ. Και μάλιστα στο ταξίδι μου την Κέρκυρα που έκανα τον Οκτώβριο, προμηθεύτηκα ρομπόλες και πήρα μαζί μου. Για τους Κερκυραίους. Φαντάζομαι, ναι. Ότι ο κάθε κεφαλήνας λογικά περνάει σε αυτή τη διαδικασία. Η επτανήσια αγορά, η επτανησιακή μάλλον αγορά, πώς θα αντιμετωπίζει, υπάρχει κάποια συνεργασία? Έχουμε ανταγωνισμό στην επτάνησα. Υπάρχει ανταγωνισμό, υπάρχουν εξαιρετικά ενωπία. Βέβαια, ο ανταγωνισμός ο μεγάλος προέρχεται από την υπηρετική Ελλάδα. Την υπηρετική. Έτσι. Και ενδεχομένως από Σαντορίνη και τα λοιπά από Αιγαίο, έτσι.
Και από Αιγαίου, από Πελοπόννησο πάρα πολύ, Μακεδονία, παντού. Συνεργασία υπάρχει ανάμεσα στα Επτάνησα. Όχι, δεν το λέγα. Λοιπόν, ξεκίνησε πριν λίγες μέρες μια τέτοια συζήτηση στην Κέρκυρα. Για να γίνει εκθεσιακός χώρος για τους παραγωγούς εκεί και εννοείται φυσικά και για τα κρασιά και με την προοπτική να γίνει σε όλα τα Ιόνια νησιά. Και να υπάρχει ένας συνεργατισμός και μάλιστα και η κυρία Κυρία που βρέθηκε εκεί τις προηγούμενες μέρες και συζήτηση για επιχειρηματικά σχέδια κτλ. Ούτως ώστε να δέσει αυτή η ιστορία με όλα τα Επτάνησα και να προαχθεί το προϊόν που παράγει ο κάθε τόπος. Και εμείς εδώ έχουμε απίστευτα προϊόντα και φυσικά έχουμε και τα απίστευτα κρασιά. Έτσι. Λοιπόν, ισοδεύει αυτή η ιστορία. Την βλέπετε και αυτήν. Κατά κάποιο τρόπο θα έρθετε σε επαφή, ζεστή κοινωνική εταιρεία. Λοιπόν, είναι τα νεότερα αυτά όσον αφορά την διαχείριση από την περιφέρεια. Και τόσο έχουν ανακοινωθεί. Λοιπόν, αυτό. Εδώ τώρα τι έχουμε. Αυτό είναι άρωμα. Ένα κόκκινο κρασί συνοδεύει καλύτερα, όπως είπα, κάποιες πιο αργές γεύσεις. Κόκκινα κρέατα και σάλτσες βαριές με μπαχαρικά. Αυτό εδώ θα μπορούσε πολύ ωραία να πάει με ένα λαγό στιφάδο. Ποιο είναι αυτό το κρασί, είπαμε. Αυτό είναι το λινός, λοιπόν. Ναι. Το ερυθρό κρασί το οποίο παράγουμε. Έχει απίστευτο άρωμα. Ναι, πάρα πολύ βαθύ, ζεστό άρωμα. Απίστευτο. Εσείς γνωρίζετε ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει λογικά να το πει κάποιος, έτσι. Λογικά, οι αισθητήρες, θα το πω έτσι, αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε. Στη στοματική κοιλότητα βρίσκονται στα μάγουλα ή στη γλώσσα πολύ περισσότερο. Στη γλώσσα. Στη γλώσσα. Στη γλώσσα βρίσκονται. Βέβαια, όλη η κοιλότητα του στόματος συμμετέχει στην εξαντανακλάσεως. Υπάρχουν κάποιες αιτήρες βέβαια στον υπόλοιπο στόμα, αλλά η γλώσσα είναι το όργανο το οποίο θα σου δώσει την αίσθηση, τη γευστική. Βέβαια, συμμετέχει και η μύτη πάρα πολύ στην αποτύπωση και στην εντύπωση ενός κρασιού. Και μετά έρχεται και ένα τρίτο μπουκάλι, το οποίο είπαμε ότι συνοδεύει και το γλυκό και το τυρί. Βεβαίως. Και το φρούτο. Έτσι, να συνδέσουμε και να δέσουμε και το με τα τυρός και αχλάδο, λοιπόν. Αυτό είναι ροζέ. Αυτό είναι ροζέ, ναι. Είναι τριανταφυλλή. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά, γιατί είναι ολόκληρη επιστήμη. Δεν ξέρω με βάση ποιο γίνεται το κάθε ένα, τι ακριβώς προσμιγνύεται, τη ζύμωση, όλα αυτά που γνωρίζετε εσείς. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Ακριβώς, είναι επιστήμη. Έτσι. Διδάσκονται αυτά χρόνια. Κάποιος διδάσκεται χρόνια στα ενωπία, στα πανεπιστήμια. Εδώ μπορούμε να πούμε για αυτό το κρασί ότι είναι μια ανάμειξη από τις ποικιλίες μοσχάτο και μαυροδάφνη. Το μοσχάτο είναι πάρα πολύ εμφανές στη μύτη. Η μαυροδάφνη είναι εμφανή στο στόμα. Θα μπορούσα να το πω πιο γυναικείο αυτό, το συγκεκριμένο. Ίσως. Έχει φανατικές θαυμάστριες. Πραγματικά. Αλλά και στους άντρες αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Δεν θα αντισταθείς ούτε εσύ αυτή τη στιγμή. Όντως. Το αφήνουμε και τη χρήση σου. Αυτό. Λοιπόν, ίσως να αλλάξεις και γνώμη για κάποια πράγματα ή πλέον να μην ξέρεις τι να ξεχωρίσεις από όλα αυτά. Ξέρω πολύ καλά αυτό που ξαναείπα. Θα έχω δοκιμάσει όλα την κρομπόλα. Κύριε Βαζίκο, απέναντι μας όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν τελικά πόσες ποικιλίες εδώ μέσα. Λοιπόν, τις προτάσεις για τις γιορτές τις ακούσαμε, τις κρατάμε, τις επαναλαμβάνουμε και φυσικά το ίδιο ισχύει και για την πρωτοχρονιά. Βέβαια. Λίγο πολύ. Εγώ θα έλεγα λοιπόν από λευκά. Τη βιολογική ρομπόλα και το σαγεράσιμο. Ο κ. Βαζίκος θα περάσει από μέσα και θα δείχνει. Εγώ μπορώ κάλλιστα από εδώ να καθοδηγούμε και να καταγράφω. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα για λευκά κρέατα, είτε σαν γεράσιμο, είτε τη βιολογική. Ναι. Ξεδιές επιλογές. Εάν μιλάμε για κόκκινα κρέατα και βαριές σάλτσες, το λινός. Το κεφαλονίτικο που πιάνουν την πρωτοχρονιά, νομίζω, ή όχι. Α, ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Το προκάλλω. Ναι. Το λινός, ένα ερυθρό, δυνατό ρωμαλαίο και στο τέλος του φαγητού, έτσι για να κλείσει όμορφα και ευχάριστα η βραδιά, το γλυκό ρόγος. Μάλιστα. Έτσι.
Αυτές είναι οι επιλογές μου. Βέβαια, αδικό τα υπόλοιπα. Αδικό. Πόσα στο σύνολο έχετε? Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Ασχέτως πόσα έχουμε εδώ. Και οι κωδικοί που έχουμε είναι 35. Έχουμε 35 κρασιά. Παράγεται 35 κρασιά. Ναι. Και είναι παραγωγή του 2013 αυτά που βλέπουμε. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι ακόμα του 2013. Και αυτά που δοκιμάσατε είναι του 2013. Σε λίγες μέρες θα είναι και του 2014. Αλλά αυτά ζητήματα είναι όντως το 2013. Κύριε Βαζίδο, όσον αφορά την παραγωγή, υπάρχουν καλές και κακές χρονιές όντως? Ναι, όντως. Προτιμάτε να έχετε μια καλή παραγωγή και λιγότερη από το να έχετε μια μεγάλη.